Με βασικό αίτημα τη δωρεάν στέγαση για όλους τους φοιτητές, η Επιτροπή Αγώνα Εστιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προχώρησε το μεσημέρι σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας έξω από τον χώρο της φοιτητικής λέσχης στην Πανεπιστημίουπολη. Μάλιστα, μέλη της Επιτροπής Αγώνα έστησαν σκηνές μπροστά από τη λέσχη για να αναδείξουν το ζήτημα που υπάρχει και να διεκδικήσουν λύσεις στο πρόβλημα, ώστε κανένας φοιτητής να μην μένει χωρίς δωμάτιο. Με δηλώσεις της, το μέλος της Επιτροπής Αγώνα Εστιών, Δήμητρα Στεφανοπούλου, υπογράμμισε πως δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που χάνουν μαθήματα ή αναγκάζονται ακόμα και να παρατήσουν τις σπουδές τους γιατί μένουν εκτός των εστιών και δεν μπορούν να πληρώσουν ενίκιο. Τόνισε την ανάγκη για την ανέγερση νέων εστιών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και κάλεσε όλους τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα να δώσουν μαζικό παρόν στην αυριανή κινητοποίηση στην Βρετανία. Μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχουν οι φοιτητές, έχουμε και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα φλέγων, που είναι το θέμα των εστιών. Εδώ πέρα έχουμε πρωτοετής φοιτητές, συναδέλφους μας, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν δωμάτιο. Έχουμε επίσης τους παλαιότερους φοιτητές που περιμένουν να βγουν τα αποτελέσματα για το αν θα πάρουν εστία. Και τώρα διεκδικούμε για να πάρουν όλα τα παιδιά εστία αυτή τη στιγμή, γιατί είναι εκατοντάδες τα παιδιά που κάνουν καθημερινά αίτηση εδώ πέρα στις εστίες και δεν μπορούν να πάρουν δωμάτιο, γιατί υπάρχουν και καλά περιορισμένα δωμάτια. Λοιπόν, εμείς διεκδικούμε, υπάρχουν οι δυνατότητες, γιατί έχουν ξεκινήσει σχολές. Τώρα είναι ένα σωρό παιδιά που, επειδή δεν έχουν δωμάτιο αυτή τη στιγμή, ή πάνε πίσω στις πόλεις τους, χάνουν μαθήματα, χάνουν εξάμηνα, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους, ή αναγκάζονται να νοικιάζουν για ένα και δύο μήνες σε ξενοδοχεία ή σε σπίτια, και μετά να αναγκάζονται να τα παρατάνε. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Γι' αυτό και εμείς διεκδικούμε εδώ πέρα. Και συμμετέχουν και άλλοι σύλλογοι εδώ πέρα και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια της Επιτροπής Αγώνα των Εστιακών να δοθούν δωμάτια εδώ πέρα. Διεκδικούμε να δοθούν δωμάτια γιατί υπάρχουν δυνατότητες. Υπάρχουν ένα σωρό δωμάτια, υπάρχουν ξενοδοχεία που μπορούμε να πιέσουμε και να δοθούν ξενοδοχεία να μπουν μέσα παιδιά. Επομένως, υπάρχει επίσης το παλιό πανεπιστήμιο, όπου εκεί πέρα μπορούν να γίνει ανέργεση εστιών και να μπουν παιδιά μέσα σε δωμάτια. Επομένως, βλέπουμε ότι μας μιλάνε τώρα, γιατί και αυτά έχει μεγάλη ευθύνη και η κυβέρνηση εδώ πέρα και η περιφέρεια και το πανεπιστήμιο, γιατί μας μιλάνε εδώ πέρα για ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη της ζωής μας δεν βλέπουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα παιδιά να παρατάνε τις σπουδές τους, να μην έχουν να τα βγάλουν πέρα και να μένουν χωρίς δωμάτιο και να μην έχουν τι να κάνουν. Κάθε χρόνο γίνονται αιτήσεις στις εστίες, κάνουμε αίτηση και εμείς είναι από τον Ιούνιο που περίμασε τώρα στο περίμενε. Δηλαδή αν θα πάρουμε δεν θα πάρουμε δωμάτιο. Είναι πολλά παιδιά επίσης που θέλουν να πάρουν πτυχίο και τους μπαίνει εμπόδιο και αυτό το πράγμα. Περιμένουν τώρα να δεν τους δίνουν και πτυχίο. Γιατί έχουμε τώρα και άλλο πρόβλημα και με τις εστίες και με τα 45 ευρώ. Έχουμε ένα ενίκιο, ας πούμε, 45 ευρώ το μήνα που δεν τους δίνει τη διαγραφή από την εστία αν δεν πληρώσουν αυτό το 45 ευρώ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αφού τώρα θα βγουν και τα αποτελέσματα των παλαιότερων, που θα βγουν αύριο μεθαύριο, γι' αυτό και κάνουμε αυτή την κινητοποίηση. Για να πιέσουμε, επειδή θα βγουν και τα αποτελέσματα, να μπουν παιδιά σε δωμάτια, να δοθεί επίδομα ενοικίου. Σε όσα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν είναι τέτοιο, δεν έχουν πάρει δωμάτιο και μένουν σε ξενοδοχείο ή σε σπίτι, να τους δοθεί επίδομα. Γιατί δεν γίνεται. Αναγκάζονται παιδιά να δουλεύουν ολόκληρα καλοκαίρια για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα, για να μπορούν να νοικιάσουν αυτά τα δωμάτια. Και υπάρχουν οι δυνατότητες δηλαδή. Γι' αυτό και εμείς στα πλαίσια αυτά καλούμε όλους τους φοιτητές που δεν έχουν δωμάτιο, όλους τους συναδέλφους μας. Εδώ πέρα τα παιδιά που δεν έχουν δωμάτιο, ούτε οι πρωτοετής φοιτητές μας, παιδιά που είναι παλαιότεροι και περιμένουν δηλαδή τα αποτελέσματα. Καλούμε σε αυτή την κινητοποίηση αύριο για να πιέσουμε και την Βρετανία και την περιφέρεια και γενικότερα την κυβέρνηση, γιατί έχουν ευθύνη για όλα αυτά.